Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι, τον κύριο Κωστή Καντάτσιο. Καλημέρα κύριε Καντάτσιο, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Χθες καλά, εύχομαι να είστε καλά και εσείς. Στη χθεσινή ημέρα αναρτήσατε στο ΦΥΜΠΗ, στο διαδίκτυο, μία ανακοίνωση σαν σύλλογος που έλεγε το εξής, ότι έχετε μια πρώτη, αν θέλετε, είδηση που λέει ότι δίνεται μία νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για τους ιδιοκτήτες σεισμοπλήκτων οι οποίοι έχουν κριθεί δικαιούχοι πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής αρρωγής, όπως προέκυψε από τη τηλεφωνική σας επικοινωνία με τη Γενική Διευθύντρια Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Για δώστε μας λίγο το πλαίσιο για να ξέρουν οι άνθρωποι. Ωραία. Καλημέρα καταρχήν πάλι. Να εκφράσουμε καταρχήν, κυρία Δουλγεράκη, τον αποτρεπιασμό μας πρώτον γιατί για το βανδαλισμό του αγάλματος Ανδριάντα του Ναπολέοντος του Καντζήλη στο Αρκαλοχώρι. Ήταν μια βέβαιη πράξη και ευχόμαστε η δικαιοσύνη να αποδοθεί γρήγορα και να βρει τους υπαίτιους. Όντως έτσι γίνεται. Έχει δοθεί η παράταση κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με την Γενική Γραμματέα, τη Διευθύντρια, την κυρία Κλεάνθη και την κυρία Κούση. Μας είπαν ότι δόθηκε παράταση. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να ανακοινωθεί το αν θα είναι ένας χρόνος ή αν θα είναι δύο χρόνια. Ξέρετε, η προθεσμία έλεγε 27 του Σεπτέμβρη, που σημαίνει ότι όσοι άνθρωποι είχαν μπει δικαιούχοι, όσοι είχαν δικαιούχοι στο λογαριασμό τους, όσοι είχαν μπει χρήματα, θα έπρεπε να καταθέσουν φυσικό φάκελο μέχρι τις 27 Σεπτέμβρη. Αν αυτό δεν γινόταν, τα χρήματα θεωρητικά, σε εισαγωγικά επαναλαμβάνω, έπρεπε να επιστραφούν πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, από τους 8.000 φάκελους έχουν κατατηθεί 2.000 φάκελοι, που σημαίνει ότι ήταν αδύνατον τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο αυτό διάστημα, να προλάβουν οι άνθρωποι έστω να καταθέσουν και τυπικά το φάκελό τους. Δόθηκε λοιπόν αυτή η παράτηση. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την επίσημη αναγγελία των ημερομηνιών, αν θα είναι ένας ή δύο χρόνια. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να επαναπαύονται οι πολίτες, πρέπει να απευθυνθούν στο δικό τους μηχανικό για τη σύσταση του φακέλου για να προχωρούν οι διαδικασίες. Έχουμε όμως και κάτι άλλο που προέκυψε από την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία. Οι μηχανικοί που είχαν αποσπαστεί για λίγες μέρες και είχαν πάει στη Θεσσαλία για την καταγραφή των ζημιών, από Δευτέρα επιστρέφουν σχεδόν οι περισσότεροι στο Ηράκλειο. Που σημαίνει ότι δηλαδή θα είναι πόσοι? Μικροί για πολλές ανάγκες. Λίγος αριθμός ήταν. 30 μαζί με τους διοικητικούς υπαλλήλους επιστρέφουν εκτός από 2-3 από Δευτέρα όλοι πίσω στη βάση τους για να ασχοληθούν με τα καθήκοντα του Αρκαλοχωρίου. Α, μάλιστα. Που θα πάρει ένα χρόνο ή δύο χρόνια τώρα με την σύσταση του φακέλου για να πάνε οι φάκελοι και να προχωρήσουν? Γιατί δύο χρόνια μιλάτε για 8.000 φακέλους, λέτε έχουν κατατεθεί 2.000. Πόσοι έχουν εγκριθεί την τελευταία 29, φορά που μιλήσαμε ήταν 29. Είπα μήπως έχει αλλάξει αυτός ο αριθμός? Δεν έχει αλλάξει, κύριε Βουλγαράκη. Είμαστε 730 μέρες μετά το σεισμό. Σχεδόν κλείνουμε δύο χρόνια στις 27 του Σεπτέμβρη. Βέβαια, έχετε επέτειο. Να δω πώς θα το γιορτάσετε μέσα στους οικίσχους. Η κανονικότητα φαίνεται ότι υποτάσσεται στη γραφειοκρατία. Δυστυχώς, ένα απλό πράγμα δεν μπορεί να λυθεί με ένα ΦΕΚ ή με μια πολιτική απόφαση ή με μια κοινή υπουργική απόφαση που μιλάμε τόσο καιρό όλοι οι φορείς για την απλοποίηση των διαδικασιών. Δεν μπορεί όμως να περιμένει η κανονικότητα, τη γραφειοκρατία. Αυτό το έχουμε φωνάσει επανειλημμένως. Κι όμως δεν προχωράει. Απορούμε όμως γιατί αυτό το πράγμα καθυστερεί και όλα πάνε πίσω. Ναι. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς θα συναντήσουν σε 6 μήνες στη Θεσσαλία. Τα ίδια προβλήματα θα συναντήσουν οι πυρόπληκτοι στη Ρόδο, στον Εύρο. Κάτι που πάνε όλα με τον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή και η αρρωγή αφορά και τη Θεσσαλία. Και το 20% των δανείων θα δοθεί και στη Θεσσαλία. Και οι πληστηριασμοί είναι μόνο 6 μήνες και είναι και στη Θεσσαλία. Και στον Βόλο και στην Ρόδο και στον Εύρο. Τα ίδια προβλήματα λοιπόν θα αγωνιστούμε, θα το δείτε. Και ερχόμαστε εκεί να τρέξουμε γρηγορότερα τα πράγματα.
Όμως γίνομαι μάντης κακών ότι τα ίδια προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε από κοινού από εδώ και πέρα. Κύριε Κεντάτσιο, να ρωτήσω κάτι. Είπατε στην αρχή ότι σε περίπτωση που περάσει η παράταση και δεν έχουν συσταθεί οι φάκελοι και θα πρέπει να τρέξουν και οι πολίτες, ότι τα χρήματα επιστρέφονται. Μιλάμε για αυτά τα εκατομμύρια τα οποία μπήκανε μέσα, έγινε μια πρώτη δήλωση αίτηση στο αρρωγή, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει γίνει σύσταση του φακέλου, ότι θα επιστρέψουν πίσω στη βάση τους, στο σιρτάρι που λέει ας πούμε ότι θα εκμεταλλευτούν για άλλους σκοπούς, θα φύγουν από τη δική σας από το δικό σας λογαριασμό, αυτό εννοείται? Σαφώς, τα 66 εκατομμύρια ευρώ που λέει η κυβέρνηση ότι δόθηκαν στα καλοκόρη, αν δεν χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό, κάποια στιγμή θα επιστρέφουν πίσω. Είναι εύλογο αυτό και δόθηκαν για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν έχει υπαιτιότητα, δεν είναι με υπαιτιότητα λύτη ότι αυτά τα χρήματα δεν χρησιμοποιούνται επειδή αυτός δεν θέλει να αυτή το σπίτι. Υπάρχει μια δυστοκία, υπάρχει μια δυσκολία και μια αντίληψη ότι καταλαβαίνουν ότι όντως το σπίτι, όταν χτιστεί, θα χρειαστεί πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που διαθέτει το κράτος. Ενώ λένε ότι δίνουν το 80% ουσιαστικά ο πολίτης θα βάλει πολλά παραπάνω χρήματα και η συμμετοχή ουσιαστική του κράτους είναι το 40%. Αυτό κολλάει κάποιους και τους πετάει πίσω στο να μην ξεκινήσουν διαδικασία. Όμως, αν οι διαδικασίες δεν ολοκληρωθούν, αν το σπίτι δεν αποχαρακτηριστεί ποτέ, τότε στο εύλογο διάστημα των 3 ή των 7 χρόνων τα χρήματα θα επιστραφούν πίσω. Με συγχωρείτε, γι' αυτό ευθύνεται το κράτος, ο μηχανικός, η μηχανική, οι υπάλληλοι του ΔΑΕΦΚ ή ευθύνονται οι πολίτες? Ποιος ευθύνεται? Οι πολίτες σαφώς και δεν ευθύνονται. Όταν έχουν κατατηρήσει φάκελοι. Επειδή είπατε και οι πολίτες να. Όχι, μισό λεπτό. Επειδή είπατε στην αρχή ότι πρέπει να σπεύσουν και οι πολίτες για τη σύσταση του φακέλου, να πάνε στο μηχανικό τους. Γι' αυτό. Πρέπει, ναι, το πρώτο βήμα πρέπει να γίνει από τον πολίτη. Να ετοιμάσει το φακελό και να το καταθέσει. Από εκεί πέρα ο έλεγχος των φακέλων γίνεται από την υπηρεσία και από εκεί πέρα προχωρούν οι διαδικασίες και τρέχουν. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να πάει να πληρώσει το μηχανικό του, να κάνει όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται από τη στιγμή που έχει καταστραφεί? Όχι, δεν έχει. Γι' αυτό και ζητούσαμε εξ αρχής σαν σύλλογος η αμοιβή του μηχανικού να συμπεριλαμβάνεται να υπάρχει ένα ειδικό κονδύλιο της τάξης των 2-3 χιλιάδων ευρώ όπου θα έχει μέσα και τα έξοδα του μηχανικού. Γιατί όντως η δουλειά των μηχανικών κοστίζει αρκετά χρήματα και είναι μεγάλο. Η αμοιβή να συμπεριλαμβάνεται πού? Στα λεφτά τα οποία αναλογούν στον καθένα, θέλετε να πείτε, αλλά να είναι άμεσα εκταμιεύσιμα ή να μπορεί ο μηχανικός να τα πάρει από εκεί, τι εννοείτε? Να υπήρχε ας πούμε ένα κονδύλιο για την αμοιβή του μηχανικού. Όχι όταν δόθηκε η πρώτη αρρωγή που δόθηκαν 22 ή 4 χιλιάδες ευρώ και θεωρεί το κράτος ότι από αυτά τα χρήματα θα πάρει για να τα δώσει την αμοιβή του μηχανικού. Έμεσα αυτό γίνεται. Θα έπρεπε λοιπόν να αναγνωρίζεται ως έξοδο και η αμοιβή του μηχανικού για τη σύσταση του φακέλου. Αυτό δεν γίνεται. Όμως πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν. Μα ποιες διαδικασίες να τρέξουν, κύριε Κατάτσιο? Να σας υπενθυμίσω τώρα αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει θέμα με το ιδιοκτησιακό, υπάρχει θέμα με τα εξαδιαιρέτου, δεν υπάρχουν πρόνοιες, γιατί όπως είπατε πριν από λίγο, τα χρήματα τα οποία απαιτούνται είναι πάρα πολλά για να πληρώσει κάποιος έτσι ώστε να προχωρήσει στη σύσταση του φακέλου. Τα χαρτιά τα οποία χρειάζονται είναι πάρα πολλά. Εδώ είναι το άντε τρέχα γύρευε. Κυρία Βουλγεράκη, η επίκληση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα μπορούσε να ξεπεραστεί με κάτι ανάλογο που έχει γίνει στις δηλώσεις του κτηματολογίου. Θα σας θυμίσω όμως ότι ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν υπάρχει για τα δημόσια κτίρια, ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν υπάρχει για τους ναούς, καθώς και δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς και για τα σχολεία της περιοχής που είναι 3 πληττόμενα και ακόμα στεγάζονται σε κοντέινερ. Συνεπώς, αν ήθελαν να ξεκινήσουν διαδικασίες, θα μπορούσαν να λύσουν το επικαλούμενο δικτυακό, εφαρμόζοντάς το από αυτές τις κατηγορίες των κτηρίων που σας ανέφερα. 3 σχολεία, 25 περίπου ναοί, με τις αίθουσές τους και κάποια δημόσια κτίρια που έχουν πάρει βλάβες. Όμως και αυτά ακόμα δεν έχουν προχωρήσει. Είναι πρόσχημα λοιπόν το διτησιακό. Συν ότι υπάρχουν ας πούμε οι δεσμεύσεις και οι δυσκολίες στην εκταμείωση των χρημάτων που πολλοί κόσμος καταλαβαίνει ότι τα χρήματα δεν θα φτάσουν, δεν θα υπαρκέσουν για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να φτιάξει το σπίτι του. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά τα οποία λέμε για σήμερα και τα λέμε και
Περιμένουμε να δούμε αν πραγματικά θα υπάρξουν αυτιά τα οποία θα ακούσουν αυτά τα οποία για άλλη μια φορά λέτε, γιατί εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σε ό,τι έχει να κάνει και τη σημερινή και την αυριανή σας την ημέρα. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ζητούμενο και για τα παιδιά σας και για εσάς τους ίδιους και για τους επιχειρηματίες και πάει λέγοντας. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κεντάτσιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ.